Να δεν βρέαζε το χάρτη. Πάτη και ο άλλος ο ήταν εδώ. Γκίκας. Πάτη. Ναι, πώς δεν ήταν. Το δάκι, το γίδες. Ναι. Α, το γίδες το δάκι. Ναι, πάρα φύγω πριν θα δώσω στις 7. Εσύ παίρνεις εσύ, κάτσε. Αναφητή έχω αυτά τα ωραία τίποτα. Έχω. Ε, άρα, να βλέπουμε και εμείς λίγο τα ωραία. Κάτσε κάτω. Περάσουν ακόμα τουλάχιστον 5 λεπτά δεν γίνεται ακόμη. Έχεις δει κανένα εσύ. Έχεις δει κανέναν άλλο. Όχι, τον κύριε, θα πω, ο κύριε μου κύριε. Άρα, σε θα. Ήταν μακριά. Έχω να γίνει το Ναπολέοντα ήθελα να πάω να δω. Ξέρεις το Ναπολέοντα εσύ. Τον είδα εγώ και ξέχασα να το πω. Α, το... Στα σκουπίδια. Πού είναι. Που ήταν, όχι, ήταν, δεν είναι. Πάλι σύραξε τώρα. Πήρε. Τώρα είπε. Έτσι, ακόμα. Μικρό τον έχει. 58 σε και σένα. Άκουσε. Τι. Έτσι κρατιώσε την μικρή. Λες και θα παραπατρευτεί εδώ. Τι. Όχι, θα περιμένεις εσύ να ακούσεις. Πώς θα είπα. Ρώτησες αν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτό το δώρο το μεγάλο. Από τη ζωή. Από τα χρόνια, τα 71. Το ρώτησες. Εμείς δεν ξέρω. Άμα λοιπόν είμαι πολύ ευχαριστημένος για το αυτό το δώρο το μεγάλο. Είμαστε, δεν είμαστε. Έτσι, μπράβο. Να, ο Βασίλης τι, 58. Λίγο παρακάτω. 20 χρόνια λίγο. Άμα βγάλει τα χρόνια σκάτω, είσαι λίγο. 20 χρόνια. Γιατί 78, λίγα είναι, μικρά είναι, πολλά είναι. Δόξα τον Θεό, εντάξει. Δόξα τον Κύριο, δικά του είναι όλα. Αφού ερχόμαστε εδώ, είμαστε εντάξει. Όσο περπατάμε, καλά είμαστε. Πόσα χρόνια έχουμε μαζί, μπορεί να μου πεις. Θυμάσαι. Άμα θυμάσαι, να σου πω εγώ. Και μην τριανταριά και παραπάνω. 40. 40 χρόνια. Το θέμα είναι, κύριε Βαγγέλη, όμως ότι 40 χρόνια που είστε μαζί, έχει αλλάξει κάτι πάνω σε προς το καλύτερο. Ναι, πολλά. Αυτό είναι βασικό, αυτό που τον ικανοποιεί και τον ίδιο. Έχω μάθει πάρα πολλά, δηλαδή, από τον Κώστα. Μην λέμε τώρα ότι, γιατί, δεν το ξέρουμε, ναι, δεν είμαστε άλλη ειδικότητα του ένα νου, άλλη του άλλου, ο καθένας έχει το αυτό.
μη λέμε τι. Και το λέω εγώ αυτό. Και το λέω παντού, όπου έχω μάθει πάρα πολλά. Πώς το λέω. Τόσα χρόνια. Χρόνια. Πάντως με βρήκε κάποιος. Πολλοί δύο μας είναι πιστοί. Κάποιος σήμερα με βρήκε. Και μου άνοιξε συζήτηση. Του λέω, κρίμα που τώρα κατάλαβα τα έφερε ο χρόνος. Αυτά που δεν καταλάβαινε είναι μια ζωή. Όχι, μου λέει, από μικρός ασχολείσαι. Εσύ του λέω, τη δουλειά που κάνεις, ήρθε κιόλας. Γεια σας, καλό χειμώνα. Καλώς ήταν, επίσης, καλώς όρισες. Τη δουλειά που κάνεις, όπως την ξέρεις τώρα, την ήξερες. Όχι. Ασφαλώς, ασφαλώς η πείρα σε έχει μάθει πολλά. Μου λέει ναι. Αυτός είναι ο λόγος που σου λέω, γιατί τώρα είμαι ευχαριστημένος πολύ. Γιατί. Είναι και άλλοι παράγοντες όμως. Αυτός ο ένας η πείρα. Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, μαθαίνεις περισσότερα. Δεν το μαθαίνει ποτέ, αν δεν το σέβεται. Όχι, όσο και να... Όσο και να μη θέλεις να μάθεις, η πείρα σε φέρνει κοντά στα πράγματα. Η ζωή τι χτυπιάσαι, κάνεις το ένα τ' άλλο. Η πνευματική ζωή, ναι. Για τις πρώτες, αλλά στο επάγγελμα... Εγώ έχω περάσει γενναίες 14. Γερμανοί, Ολλανδοί, Γάλλοι, Ιταλοί, χίλιες φίλες έχουν περάσει. Και όμως από όλους αυτούς κάτι έχω πάρει. Κάτι έχει μείνει. Γιατί ήθελε να μάθει. Κατάλαβες. Γιατί δεν μ' άρεσαν, βέβαια. Και ήμουν από τους πρώτους. Έχει μείνει. Αλλά έχετε κατάξει 8. Αλλά με τους Ιταλούς είμαστε μια φάτσα. Μια ράτσα, μια... Α, ο Τάσος. Δεν θα σκεφτεί ο Τάσος. Έβραχε από εκεί. Αυτό, ωραίο. Εντάξει. Γιατί ο άλλος λέει πολλό σου, έχει ο δικός σου. Πάω κάνει. Τι γι' άμα αυτά κοπούνε και τα άλλα που είναι φθορά μεγάλη, δεν θα πω ποια είναι τα άλλα, ηρεμεί ο άνθρωπος και βρίσκει Χριστό. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά. Έλα βάγει ο Βασίλα και βάλω. Άσε να έρθει να κάτσει. Θα κάτσει. Άσε να έρθει να κάτσει. Πρέπει να έρθει να κάτσει ο Βασίλα. Ποια έρθω εδώ, Μιχάλη μας. Πάντα τα κουμπιά. Κάνε καλή αρχή. Άντε, θα το κάνω. Καλή αρχή. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Όλοι μαζί. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, κατά πέμψας αυτής το Πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας την ανθρωπεδόξαση. Να καθίσουμε. Έχω μπροστά μου μία ομιλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που ονομάζεται, ο τίτλος της, «Ομιλία εις τους Ανδριάντας». Ανδριάντας είναι τα αγάλματα. Λοιπόν, ομιλία, αν την πούμε σε πιο απλή γλώσσα, στα αγάλματα. Τίνος, τα αγάλματα της οικογενείας του αυτοκράτορα της εποχής του, του μεγάλου Θεοδοσίου, της γυναίκας των παιδιών του. Πριν όμως κάνω λόγο γιατί δόθηκε αυτή η ομιλία, καλό είναι να πούμε πού απαγγέλθηκε αυτή η ομιλία, πού ακούστηκε
για πρώτη φορά. Μιλάμε για την εποχή 350 μετά Χριστόν. Τότε που ο Ιερός Χρυσόστομος ήταν ιεράρχης στην Αντιόχεια, όχι στην Κωνσταντινούπολη ακόμη. Ήταν επίσκοπος στην Αντιόχεια. Αυτή η πόλη είχε ιδρυθεί από τον Μέγα Αλέξανδρο και έδωσε το όνομα ενός από τους στρατηγούς του, τον Αντίοχο τον Επιφανή. Τον Αντίοχο τον Επιφανή. Ιδρύθηκε, όπως γνωρίζουμε, γύρω στο 330 περίπου π.Χ. Τότε τελείωσε και η ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το 330, είπα περίπου γύρω. Ήταν μία από τις επιφανέστερες πόλεις της εποχής εκείνης. Είχε μάλιστα, εκτός από Αντιόχεια, ένα δεύτερο όνομα που φανέρωνε τη λάμψη της, το μεγαλείο της. Συριάδες Αθήνε. Επειδή ήταν στη Συρία, Μικρά Ασία, και επειδή είχε αντιγραφή του πολιτισμού της Αθήνας, της φιλοσοφίας της αρχαίας Αθήνας, λοιπόν, της είχε δοθεί και το όνομα Συριάδες Αθήνα, ίσον η Αντιόχεια. Σε αυτή λοιπόν την πόλη είχε συνέλθει, μαζευτεί, στο βουλευτήριο η Βουλή, πως λέμε η Βουλή των Ελλήνων, η Βουλή της Αντιόχειας, για να αποφασίσει. Να αποφασίσει αυτά που εμείς συνήθως συζητάμε και φαίνονται βαριά, τους φόρους. Πριν όμως αποφασίσει η Βουλή, ο αυτοκράτορας, ο Μέγας Θεοδόσιος, είχε βγάλει διαταγή να επιβληθούν φόροι ασήκωτοι. Φόροι ασήκωτοι, αβάσταχτοι. Όπως ήταν μαζεμένη η Βουλή στο βουλευτήριο, όλοι από κοινού παρατάνε το βουλευτήριο οι βουλευτές και βγαίνουν από τη Βουλή και φωνάζανε συνθήματα εναντίον του αυτοκράτορα, κάτω οι φόροι, παραδείγματος χάρη. Τους βουλευτές τους ακολούθησε και ο λαός στη συνέχεια. Ξεσηκώθηκε ο λαός και κάνανε τη λεγόμενη διαδήλωση, όπως λέμε. Όλοι οι πόλοι. Στον αυρασμό επάνω σπάσανε τα γαλλώματα αυτοκράτορα που βρήκανε, στη μέρα, και αυτό το σπάσιμο των αγαλμάτων, ξέρετε, μονοκρατορία ήταν τότε, ένας ήταν που βασίλευε και αυτός επέβαλε τη θέλησή του, αμέσως στέλνει στρατεύματα να συλλάβεται ενόχους και αθώους. Ενόχους και αθώους. Όλοι ένοχοι. Είτε αθώοι είτε ένοχοι, όλοι ένοχοι. Σε δικαστήριο και κατευθείαν εκτέλεση. Κατευθείαν εκτέλεση. Ακριβώς πάνω σε αυτό το αναβρασμό το μεγάλο κάνει προσκλητήριο ο Ιερός Χρυσόστομος στην εκκλησία. Και τι λέτε, να έμεινε κανείς έξω από τη στην πόλη που να μπει στην εκκλησία σε μια τέτοια περίοδο που έπεφτε λεπίδι και εκεί έβρισκε την περίοδο εκείνη την ανακούφιση, γεμάτη εκκλησία από κόσμο. Και απάγγειλε, έκανε την ομιλία, οικονομιώγη μία, πολλές ομιλίες, στο ακριβώς γιατί γκρεμίσανε τα γράμματα του αυτοκράτορα, που στην ουσία ήταν έλλειψη, λέει, υποταγή στον αυτοκράτορα. Απάγγειλε λοιπόν αυτό το, την ομιλία, την οποία και θα ακούσουμε εμείς. Συνοπτικά όμως λέω το εξής.
ότι κατ' εκείνη την περίοδο που για το λαό ήταν η χειρότερη για την Αντιόχεια, η χειρότερη περίοδος, ούτε αυτοί που είχαν χρήματα, ούτε αυτοί που είχαν αξιώματα, ούτε αυτοί που είχαν δύναμη, τόλμησαν να σηκώσουν ανάστημα στον αυτοκράτορα. Ποιος τόλμησε? Αυτός του οποίου θα ακούσουμε την ομιλία. Και όχι μόνο αυτός, αλλά κατέβηκαν από τις ερήμους της Ασίας, της Συρίας κλπ, από τις σπηλιές, οι μοναχοί. Οι μοναχοί κατέβηκαν. Και είπαν στον αυτοκράτορα τη θέση των υποεκτέλεση θα την πάρουμε εμείς. Εκτέλεσε εμάς και άφησε αυτούς. Αυτό το γεγονός ο Χρυσόστομος, που είναι άκρο συγκλονιστικό, να πάρει τη θέση του υποεκτέλεση, να εκτελεστείς εσύ, δεν είναι μικρό πράγμα, το σχολίασε και το σχολιάζει μέσα στις ομιλίες του. Όλοι, λέει, εξαφανίστηκαν. Να η Εκκλησία πια είναι. Να πια είναι η Εκκλησία, λέει ο Χρυσόστομος. Μην, επαναλαμβάνω, και το λέω και είναι το πράγμα, γιατί να έχουμε υπόψη μας σε όλες τις περιόδους της ανθρωπίνης ζωής και ειδικά της εκκλησιαστικής ζωής από Χριστού γεννήσεως μέχρι Δευτέρας Παρουσίας, δεν θα πάψει η Εκκλησία μας να έχει τέτοιους βλαστούς, τέτοιους καρπούς, τέτοιους άνδρες που νεψώνουν άσθημα μπροστά σε εξουσία παντοδύναμη, σε εισαγωγικά παντοδύναμη. Ανάμεσα σε αυτούς βεβαίως και ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος άνοιξε το στόμα του και μίλησε. Τα γεγονότα, θα πω το κέντρο της ομιλίας του Ιερού Χρυσοστόμου, την έχω διαβάσει αρκετές φορές, αλλά βλέπετε το γύρας δεν επιτρέπει στη μνήμη να τα θυμάται καθαρά, γι' αυτό και θα μελετήσω από εδώ μέσα. Την ομιλία λοιπόν αυτή την κάνει πάνω στα γεγονότα αυτά τα συγκλονιστικά της περίοδου εκείνης. Και επαναλαμβάνω, έχει πάντα η Εκκλησία τους ανθρώπους να υψώνουν το ανάστημα. Πάντοτε. Και εδώ θα κάνουμε το σχόλιο, γιατί είναι τόσο σε εισαγωγικά τεχνίτης ο διάβολος, ώστε να παίρνει ορισμένα κατέκτυπα παραδείγματα θεολόγων, ιερωμένων, δεν ξέρω ποιον άλλον που έχουν σχέση με τα θεία, σε εισαγωγικά σχέση, γιατί άλλη είναι η πραγματική σχέση και άλλη είναι η φαινομενική σχέση. Π.χ. παραδείγματος χάρη, λέει μέσα στις επιστολές του Παύλου που διαβάζει, λέει κάτσε να τα φαινόμενα που συναντάμε σήμερα ήταν και τότε. Και τι εννοώ με αυτό? Και στο σημερινό θέμα θα το δούμε πάλι. Εννοώ το εξής. Άκουσε, λέει, σε έναν από τους μαθητάς του ο Απόστολος Παύλος, πρόσεχε να μην μπαίνουν μέσα στο κλήρο, δηλαδή μέσα στους διαδόχους μας, άνθρωποι που θα έχουν την ευσέβεια ως εμπόρευμα. Ποια εποχή? Την εποχή που χειρότερα το αίμα το αποστολικό. Πάντα ο διάβολος έχει τους ανθρώπους του. Εδώ λοιπόν εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας στο ότι η ιστορία της Εκκλησίας λέει το κακό δεν έχει χρονικά όρια. Από τότε που έπεσε ο εσφόρας από τον ουρανό μέχρι που θα κλείσει η Δευτέρα Παρουσία, όρια δεν έχει. Άρα θα το βρούμε σε όλες τις γενναίες της μεταχριστιανικής εποχής, της χριστιανικής περίοδου.
από Χριστού μέχρι που κλείσει και θα γίνει η παρουσία. Γιατί ψαχνόμαστε και λέμε να πια είναι εκκλησία και δεν κοιτάμε και το άλλο, η εκκλησία και τους Αγίους που ψώνουν ένα άσθημα και δεν φοβούνται τίποτα. Θυσιάζονται τη ζωή τους. Τη θυσιάζονται και τη ζωή τους. Βεβαίως για να μείνει το όνομα του Ιερού στο στόμα σε όλες τις γενναίες της εκκλησίας μας, σημαίνει ότι το ύψωσε το ανάστημά του. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Ιερός Χρυσόστομος προσκαλεί το στα ανάκτορα και δεν πήγαινε. Απρόσκλητος πήγαινε στην καλύβα του φτωχού, του πεινασμένου, του ανήμπορου. Και λέει ο ίδιος, ξέρετε γιατί με κατηγορούν. Γιατί βέβαια, επαναλαμβάνω, γιατί υπήρχαν και οι ιεράρχες ανάξιοι της αρχιεροσύνης στην εποχή του. Και του κατηγορούσαν, γιατί δεν πήγαινε όταν τον καλούσε ο αυτοκράτορας. Και έλεγε, εγώ δεν θέλω να μου στείλουνε κάτω, να μου στρώνουνε κάτω τάπητες βυσινοί για να πηγαίνω σε σπίτια βασιλικά. Εγώ θέλω να είναι το τριβένο ράσο μου και ο φτωχός δίπλα μου. Η Εκκλησία έχει πάντα αυτά που ακούσατε τώρα. Πάντα τα έχει αυτά η Εκκλησία. Και εμείς λοιπόν τώρα, επειδή ο Ιερός Χρυσόστομος έβλεπε ότι σε αυτή τη χειρονομία της κοπής των αγαλμάτων υπήρχε μια προγενέστερη αιτία, προηγούμενη αιτία, έβλεπε χαλάρωση μεγάλη του λαού του Θεού απέναντι στο ορθόδοξο φρόνημα, χαλάρωση, στα ήθη. Και αυτή τη χαλάρωση έχει και τονίζει και λέει έπεσε το λεπίδι γιατί εμείς αφήσαμε αυτόν που θυσιάστηκε για μας. Την ευθύνη την έχουμε ακεραία εμείς γιατί δοκιμαζόμαστε τώρα με το φραγγέλιο του αυτοκράτορα. Α, εκεί βλέπει την όλη ουσία ο Χρυσόστομος. Μετάνοια λοιπόν, κλάμα, προσευχή και επιστροφή στον Θεό. Αυτή είναι, αυτό είναι το κέντρο της ομιλίας που είναι μια μεγάλη, ή όχι μία, πολλές ομιλίες στο θέμα αυτό, γεμάτη μεγαλείο. Και ξεκινάμε. Ακούσατε την αποστολική φωνή. Τους έχει διαβάσει ένα κομματάκι μικρό από την Αγία Γραφή, πολύ μικρό κομματάκι, και τους λέει, το ακούσατε, θα το ακούσουμε και εμείς τώρα βέβαια. Ακούσατε την αποστολική φωνή, την ακούσατε. Αυτή είναι σάλπιγγα, δεν είναι φωνή, που προέρχεται εκ των ουρανών. Αλήθεια, λεπτό σχόλιο. Έχεις την αίσθηση ότι την ώρα που σκύβεις και μελετάς τη γραφή η φωνή που βγαίνει από μέσα από το γράμμα της γραφής και περνάει σαν φωνή μέσα στην ψυχή σου, έχεις την αίσθηση ότι είναι φωνή ή σάλπικα που προέρχεται από τον ουρανό. Σίγουρα αλλιώτικος θα σηκωθείς και με ένα ελάχιστο κομμάτι της γραφής. Σάλπιγγα που χτυπά δυνατά και πολεμικά. Προσέξτε το. Δυνατά και πολεμικά. Μα θα πείτε, πόλεμο έχουμε. Έτσι το ζούσε ο Ιερός Χρυσόστομος. Μελετούσε γραφή και αισθανότανε, αφουγκραζότανε με τα αυτιά της ψυχής ότι καλείται να διεξάγει πόλεμο.
πολεμικά. Και προξενεί, λέει, τρόμο και σύγχυση αυτή η σάλπιγγα στους εχθρούς. Μιλάει για εχθρούς. Και εμείς δεν χαμπαρίζουμε καθόλου αν υπάρχουν εχθροί. Μωρέ, τα ακούσαμε, τα διαβάσαμε κι άλλη φορά, τα ξέρουμε. Και εδώ μιλάει ο Ιωσούας και λέει, είναι σάλπιγγα δυνατή που τρομάζει τους εχθρούς και φεύγουν ορδαχώς. Κατανοήσατε ποιοι είναι οι εχθροί μας αυτοί. Είναι αυτοί που λέει ο Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή μέσα, σε πολλές επιστολές, όχι μία, ότι εμείς αγνοούμε, και με βάση τον εαυτό του μέσα, τα διανοήματα αυτού του διαβόλου. Δηλαδή, τις μεθόδους τις οποίες μας πολεμάει, το λέει ο Απόστολος Παύλος, αγνοούμε, τα αγνοούμε. Αφού, φανταστείτε, λέει ο Απόστολος Παύλος εκείνο το πράγμα, για τον εαυτό του. Τώρα, εμείς που απέχουμε παρασάγκας από τον Απόστολο Παύλο, παρασάγκας, τι θα πούμε, ότι έχουμε ελαχίστη, μοριακή γνώση το πώς μας πολεμάει ο διάβολος. Έχουμε την αίσθηση, έχουμε την πίστη ότι υπάρχει διάβολος μας πολεμάει, αλλά τους τρόπους και τις μεθόδους τις αγνοούμε. Παραδιδόμαστε. Πλησίασα την ηγουμένη επάνω στο μοναστήρι μια μέρα και τη ρώτησα, γιατί προσεύχομαι και καθ' όλο το χρονικό διάστημα με ταλαιπωρία φάνταστα ο πονηρός. Δεν αφήνει τόπο, δεν αφήνει στιγμή χρονική που έχει περάσει, από το οποίο έχω περάσει και έχω στραβοπατήσει και να μην μου το φέρει στο μυαλό. Από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα, την ώρα που προσεύχομαι. Η απάντηση. Κύριε Αδάμ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει, ο νους του ανθρώπου, τον οποίο εκμεταλλεύεται ο διάβολος, είναι αλήτης. Δεν είναι το σώμα του ανθρώπινου αλήτης, ο αλήτης νους, αυτός γυρίζει. Μην το ψάχνετε. Λοιπόν, αυτόν προσβάλλει ο πειρασμός, τον αλήτη νου και τον κάνει κομπολόι με χίλια δύο τεγνάσματα. Αυτός είναι ο εχθρός μας. Όταν λοιπόν λέει ο Χρυσόστομος, εμείς μελετούμε την Αγία Γραφή, οπλιζόμαστε και με το όπλο εκείνο τον πολεμάμε και τον πολεμάμε με εκείνη τη δύναμη και με τη δική μας. Με τη δύναμη που έρχεται από ψηλά. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι προξενεί σύγχυση και τρόμο στους εχθρούς και ανυψώνει τα φρονήματα που έχουν πέσει, τα δικά μας φρονήματα, τα δικά μας αυτά που έχουμε εμείς, και αφού δώσει πολύ θάρρος εκείνους που προσέχουν, τους κάνει η Γραφή, ο Λόγος της Γραφής, ο Λόγος του Θεού, ακαταμάχητους στο διάβολο, ακαταμάχητους στο διάβολο. Είχε αναγνωστεί το εξής κομμάτι στους ακροατές του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Ίνο κρασί ολίγο χρό, λίγο να πίνεις. Αυτό το έδινε συμβουλή ο Απόστολος Παύλος στον Ισάξιο, επαναλαμβάνω, μαθητή του, το Τιμόθεο. Συμβουλή του έλεγε να πίνεις λίγο κρασί.
δια τας πυκνά σου ασθενείας. Και έρχεται ο Χρυσόστομος και λέει «Είνω ο λίγο χρό». Το διαβάζουμε εκείνο το κομματάκι, κρασί λίγο να πίνεις. Εντάξει, το ξέρω. Η πρώτη σκέψη που θα κάνουμε, ότι τόσο απλό πράγμα, γιατί του το λέει να πίνει λίγο κρασί. Και του παραγγέλει παρακάτω, μικέτη υδροπότη. Δεν θα ξαναπτύσει άλλη φορά νερό, του λέει. Πα, περίεργο, ε. Και του συμπληρώνει, δια τας πυκνά σου ασθενείας. Είχε, λέει, ένα βάρος ασήκωτο ο Τιμόθεος επάνω του, ένα φόρτωμα γερό, γερό, χωρίς αναπνοή, από αρρώστιες. Και δεν επιτρεπόταν να πιει νερό. Και εκείνος φαίνεται, το διάβασα μέσα, δεν φαίνεται, το διάβασα και το είδα, δεν ήθελε να πιει κρασί από άσκηση και έπινε νερό. Και επιβάρυνε την αρρώστια του ακόμη περισσότερο. Το διαβάζει άλλος και λέει, κοίταξε του λέει, να πίνει κρασί, άρα θα πίνει και εγώ κρασί, λέει ο άλλος. Δεν είναι όπως ακριβώς το πιάνεις εσύ, όπως ακριβώς είναι η πραγματικότητα. Λέει, πρόσεξε τι του λέει, δια τας πυκνά σου, πυκνά σου, δεν είναι λίγος αριθμός. Κινητικός, για τις πολλές σου και συνεχείς και αφόρητες αρρώστιες. Όχι πια νερό, δεν θα ξαναπείς. Κάνει ένα ωραιότατο σχόλιο ο Ρώσος Χρυσόστομος και λέει, καλά. Εδώ ο Άγιος Τιμόθεος έδινε τα μάτια σε τυφλούς. Στο όραμα του Κυρίου, ο τυφλός γυρνόταν καλά. Ο παράλυτος σηκωνόταν. Ο νεκρός αναστηνόταν. Και έπρεπε, λέει, σε αυτόν τον άξιο άνδρα που και ο ίδιος ο Χρυσόστομος του λέει ότι λέει, αξίζει ο έπαινος, λέει ο Απόστολος Παύλος, για τον Απόστολο Τιμόθεο λέει το εξής, του αξίζει ο έπαινος, προσέξτε το, του Ευαγγελίου. Που σημαίνει ότι ήταν κήρυκος του Ευαγγελίου ο Τιμόθεος και περνούσε όλες τις εκκλησίες της Ασίας σαν τον Απόστολο Παύλο. Αετός με φτερά στα πόδια. Δεν μπορεί να συλλογιστεί, να περάσει από το ανθρώπινο μυαλό αδιανόητον πως αυτοί οι Άγιοι Άνδρες, Απόστολος, Τιμόθεος και άλλοι Απόστολοι την τότε οικουμένη, που δεν ήταν τόσο μεγάλη, αλλά ήταν οικουμένη όμως για τα μέσα που δέδεται, πέρασαν τους χώρους αυτούς χωρίς μέσα συγκοινωνίας, μηδέν μέσα συγκοινωνίας, και όχι μηδέν μέσα συγκοινωνίας, αλλά και κάτω από συνθήκες περιβαλλοντικές εχθρικές. Και τι εννοώ αυτό? Εννοώ θηρία, ληστές, εννοώ καταποντισμού στη θάλασσα και ανθρώπους εχθρούς. Πώς αυτοί, με ποιο τρόπο, πέρασαν την οικουμένη όλοι. Προσέξτε το. Και βάζουμε δίπλα σε αυτό και το μεγάλο βάρος της ασθένειας του Τιμόθεου. Όχι της ασθένειας, των ασθενειών που είχε. Δεν μπορούσε, λέγει, αφού έκανε καλά τους ανθρώπους, να κάνει καλά τον εαυτό του. Ερώτημα, δεν μπορούσε? Ή πως δεν μπορούσε ο Παύλος να κάνει καλά τον εαυτό του που έλεγε «Μου δόθηκε σκόλοψ τη σαρκή». Μου δόθηκε, λέει, ένα, λέει, αγκάθι ξύλινο που μου τρυπάει συνεχώς το σώμα μου, το τρυπάει, για να καταλαβαίνω καλά το χαστούκι και να μην σηκώνω τη μύτη μου ψηλά και έχω εγωισμό. Εδώ, λοιπόν,
επαναλαμβάνω, λόγω του βάρους της αρρώστιας που κουβαλούσε και ήταν συνεχής σε πόνους και δεν του επέτρεπε να πιει νερό, ή του λέει μη και τη υδροπότη, μη ξαναπιείς νερό, μη πίνεις πότη νερό, αλλά είναι ο λίγο χρόνο της πυκνάς σου ασθενείας και της πολύ συνεχής σου ασθενείας. Και μάλιστα να το δούμε και το λέγει εδώ, λέγει να χρησιμοποιείς το φαγητό σου λίγο κρασί για το στομάχι σου, για το στομάχι σου, δια των στόμαχών σου, και εδώ τις είχε τις αρρώστιες. Και δια τα συγνά σου ασθενείας. Λέει ο Χρυσόστομος ότι εγώ θα σας αναλύσω αυτό που ακούτε εσείς, είναι ο λίγο χρόνο. Ό,τι όμως σας πω δεν είναι καν δικό μου, από ψηλά μου το δίνει το Άγιο Πνεύμα. Αυτή ήταν η συγκήρυξη του Ιεράρχη. Του Ιεράρχη πρώτου και ανεπανάλητου του μεγέθους, μέσα στην εκκλησία μας. Και τονίζει και λέει ότι τίποτε μες στη γραφή, όσο ασήμαντο, και αν φαίνεται, δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά το αντίθετο ακριβώς. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εξαρτάται πώς κάνει το εμπόρευμα ο καθένας που μελετάει τη γραφή. Τι ρίχνει για να πιάσει. Έχεις τη συνείδηση ότι συνομιλείς με το Θεό και ότι κοινωνείς, δεν τίποτα άλλο, κοινωνία είναι του Λόγου του Θεού, με ένα άλλο είδος κοινωνίας εκτός από του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Κοινωνία του Λόγου του Θεού είναι και αυτή, και αυτή. Επειδή λοιπόν τόσο πολύ είναι ο πλούτος της γραφής, ας προσέξουμε και ας υποδεχτούμε όσα θα πούμε με διαυγή διάνοια, με διαυγή διάνοια, με καθαρό μυαλό, με καθαρό, λέει, διαυγή διάνοια, διότι σε πολύ βάθος ετοιμάζομαι να ρίξω το λόγο. Και είναι ανάγκη να γίνει αυτό, διότι σε πολλούς φάνηκε αυτή η προτροπή του Αποστόλου Παυλού άσκοπη και περιττή και το δικαιολογούν ως εξής. Ποια προτροπή? Λίγο κρασί να πίνεις. Αυτή είναι συμβούλη, προτροπή. Σε πολλούς φάνηκε άσκοπη, λέει αυτή. Για να δούμε, θα ρίξουμε λεβαδιά στο πηγάδι μέσα να βγάλουμε νερό, να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε μόνο στο Τιμόθεος, ο μαθητής του, λένε οι άλλοι, όχι ο Χρυσόστομος, ερώτημα, να καταλάβει τι έπρεπε να μεταχειρίζεται, αλλά περίμενε να μάθει από το διδάσκαλό του. Ο Παύλος ήταν δάσκαλος, μαθητής Τιμόθεου, ο Τιμόθεος μαθητής. Και όμως λέει άξιος, με αρρώστια, αυτή είναι το φοβερό πράγμα. Έπειτα ο διδάσκαλος όχι μόνο συνέστησε αυτά, αλλά και τα έγραψε. Λέει, δεν του τα είπε προφορικά, αλλά του τα έγραψε. Για να τα ακούσουν όλοι οι αιώνες. Στη γραφή μένουν και τα διαβάζουμε εμείς και οι άλλοι και άλλοι, όλοι οι αιώνες.
Άρα είναι ασήμαντο. Θα το δούμε αν είναι ασήμαντο, εάν είναι πολύ σημαντικό ή όχι. Και τα έγραψε στην επιστολή προς αυτόν, σαν σε στήλη χάλκινη, για να το μελετούν όλοι. Και δεν αδίστασε για τα αυτά ζητήματα να γράψει στο μαθητή επιστολή που θα διαβαζόταν δημοσία. Του την έστειλε, όχι να διαβάσει αυτός. Τη διάβασε αυτός, αλλά να την ακούσει όλο το θυσίασμα. Όλο το θυσίασμα. Που τους βλέπω από τους Αποστόλους οι χριστιανοί τότε ως μεγάλα αναστήματα. Αφού αναστέλανε νεκρούς, πώς θα γίνει δηλαδή. Για να μάθεις λοιπόν ότι όχι μόνο περιττή δεν ήταν η σύσταση αυτή, αλλά αντίθετα, αναγκαία και χρησιμοτάτη, και ότι τούτο δεν είναι έργο του Παύλου, η συμβουλή δεν είναι έργο του Παύλου, αλλά της Χάριτος Αγίου Πνεύματος, το βλέπετε, στην Αγία Γραφή υπάρχει παντού το Άγιο Πνεύμα. Δεν γίνεται να την πλησιάσουμε, να εξομελετήσουμε λίγο και να μην φύγουμε με Πνεύμα Άγιο από τη μελέτη της Γραφής. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Με αυτό εννοώ το να κάνει τη σύσταση και να τη γράψει, ώστε δια της επιστολής να τη μάθουν όλοι οι μεταγενέστεροι μέχρι και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στους αιώνες, όσο υπάρχει κόσμος. Θα ασχοληθώ τώρα με αυτή την απόδειξη. Διότι εκτός από τα παραπάνω, πολλοί έχουν την άλλη, όχι μικρή απορία, και ζητούν να μάθουν γιατί επέτρεψε ο Θεός, γιατί επέτρεψε ο Θεός. Άνθρωπο με τόση προς Αυτόν παρησία, και στον Παύλο και στον Τιμόθεο. Σε ανθρώπους που είχαν τέτοια αναστήματα, του οποίου τα οστά του Αγίου Τιμοθέου, τα οστά, προσέξτε το, με τι τρόπο πλησιάζουμε εμείς τα Άγια Λείψανα, και με τι σεβασμό μιλάει εδώ ο Ιερός Πατέρας. Λέει, του οποίου τα οστά και τα λείψανα εξεδίωκον δαίμονες, διώγνανε και διώγουν. Έχει σήμερα δαιμόνια. Βάλε Άγια Λείψανα σε δαιμονισμένο άνθρωπο δίπλα, να ακούσει το δαιμόνιο τι θα πει και τι θα βουγκραστείς εσύ. Να πέσει σε τόση ασθένεια, γιατί τον άφησε ο Θεός. Άνθρωπο τόσο μεγάλο ανάστημα, τον άφησε να τον ταλανίζει τόση μεγάλη ασθένεια, δια τα σπυκνά σου ασθενείας. Διότι δεν είχε απλή κάποια και προσωρινή ασθένεια, άντε περαστικά, αλλά ήταν ασθενής πάντοτε και διαρκώς. Πάντοτε και διαρκώς. Που δεν τον άφηναν ούτε για λίγο να αναπνεύσει. Ούτε για λίγο να αναπνεύσει. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος. Και έτσι ήταν. Του λέει για τα σπυκνά σου, αυτό σημαίνει. Από πού φαίνεται αυτό? Ούτε λίγο, αυτό, από αυτά τα λόγια του Παύλου. Διότι δεν είπε δια την ασθένειά σου, αλλά δια τας ασθενείας σου. Και όχι απλώς ασθενείας, για να φανερώσει ότι είσαι ασυνεχής, αλλά τα συχνά σου ασθενείας. Ας ακούσουν τούτο όσοι επειδή ασθένησαν, επειδή επί μακρό χρόνο δυσανασχετούν και απελπίζονται. Ας τα ακούσουμε εμείς που για λίγο αρρωσταίνουμε και μας πιάνει ο κατήφορος. Εκεί είχαν στην πλάτη ολόκληρο έργο να φέρουν εις πέρας. Ολόκληρο έργο, την οργάνωση εκκλησίας. Είχαν στα χέρια του Τιμόθεου και ο Παύλος. Τα προβλήματα της εκκλησίας,
στην πλάτη. Και όχι εκκλησίας ενός τόπου, έφευγε κάπου εδώ μέσα, το διάβασα. Από το ένα τόπο, στην Ιταλία, στην Ασία, στην Έφεσο, στην Αντιόχεια, παντού πήγαινε με τα πόδια, μέσα τέτοια, και άρρωστος, και άρρωστος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα, το ότι αν και ήτο Άγιος ασθενούσε και μάλιστα τόσο συχνά, αλλά και το ότι σε αυτόν είχαν εμπιστευθεί τα κοινά πράγματα της Οικουμένης. Δηλαδή τις κοινές υποθέσεις της τότε Οικουμένης, τότε Εκκλησίας δηλαδή, που ήταν σε όλη την Οικουμένη την τότε. Λόγω του αξιώματος του. Ήταν, επαναλαμβάνω, επίσκοπος ήταν. Όπως σήμερα οι αρχιερείς μας. Ευθύνη, λοιπόν. Διότι αν ή το ένας εξ εκείνων που ανεχώρησαν στα κορυφά των βουνών και έστησαν εκεί στην έρημο την καλύβα τους και διάλεξαν τον ήσυχο βίο, δεν θα είχε το πράγμα καμία απορία. Αν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός ασκητής και είχε πάει στην έρημο, είχε στήσει και έμενε εκεί στην ησυχία και προσευχόταν με νύχτα, το πράγμα θα είχε διαφορετικά. Γιατί ενώ τώρα έχει, του έχουν εμπιστευτεί τα πράγματα, τις υποθέσεις και τα προβλήματα όλης της Οικουμένης. Όλης. Και έχεις την αρρώστια στην πλάτη. Το να μένει όμως στο μέσο του κόσμου και να έχει αναλάβει τα σφροντίδας τόσων εκκλησιών και πόλης ολοκλήρους και έθνη και όλη την Οικουμένη με προθυμία να κυβερνά, να παραδοθεί στον περιορισμό της ασθενείας, αυτό είναι εκείνο που περισσότερο από κάθε άλλο προξενεί διανοητική σύγχυση σε εκείνο που δεν βλέπει βαθύτερα, που δεν βλέπει βαθύτερα. Αφού είχε τόσα πράγματα, τώρα αφήνω ο Θεός και ταλαιπωρεί το. Η σκέψη που δεν βλέπει βαθιά. Διότι αν όχι για τον εαυτό του, τουλάχιστον για τους άλλους, έπρεπε να είναι υγιής. Το προσέχουμε. Μας χρειάζεται, λέει ο Παύλος σε μια άλλη επιστολή, τότε που καταλάβαινε ότι θα φύγει από τον κόσμο, έλεγε, σε μένα καλό είναι να φύγω. Γιατί θα πάω γρήγορα σε εκείνο που αγαπώ. Το πρόσωπο εννοείται, το Κύριο. Αλλά για σας είναι καλό να ζήσω. Αυτό έλεγε ο Παύλος εδώ τώρα, λέει, έπρεπε να είναι υγιής αφού ο ίδιος έπρεπε να καθημερινά θυσιάζει τους άλλους. Καθημερινά. Στρατηγός ήταν άριστος, ο Τιμόθεος, στρατηγός. Πόλεμο είχε κηρύξει, όχι μόνο εναντίον των απίστων, αλλά και των δαιμόνων και αυτού του διαβόλου, με πολύ την ορμή του έκαναν επίθεση οι εχθροί. Με πολύ ορμή εννοείται οι δαίμονες. Διασκορπίζοντας το στρατόπεδο και εκμαρτύζοντάς τους. Του κάνανε ζημιά ο εσφόρος και τα στρατεύματά του. Προσπαθούσαν να το αποδεκατήσουν το στρατόπεδο του Χριστού. Του κάνανε ζημιά. Έπρεπε να είναι καλά. Πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Διότι εάν και καμιά άλλη, λέγει κανείς, ζημιά δεν γινόταν από την ασθένεια αυτού στα εκκλησιαστικά πράγματα, αυτή μόνη ήταν αρκετή να κάνει τις πιστούς οπνηρότερους και αθυμότερους. Για προσέξτε το. Βλέποντας οι χριστιανοί τον Τιμόθεο, τον επίσκοπό τους, να υποφέρει μέρα νύχτα, επόμενο είναι να τους περάσει το μήνυμα ο διάβολος, να, ορίστε, αυτό που πιστεύετε, δεν μπορεί να κάνει καλά τον εαυτό του. Τι να προσφέρει σε εσάς, το αντιλαμβάνεστε το τέγασμα, αφού αυτός δεν είναι καλά. Αυτός μια ζωή τυραννιέται.
Και τον ακολουθείτε, τον αντιλαμβάνεστε πως είναι το πράγμα, και τον ακολουθείτε. Και, και με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να σου κάνει, λέει, τους πιστούς ραθυμότερους, τεμπέληδες. Επειδή, εάν οι στρατιώτες, όταν βλέπουν στρατηγό, το στρατηγό τους δεμένο, ήταν δεμένος με ένα αρρώστια το ρημόθεος, τροποντινά, στο κρεβάτι, λόγω ασθενείας, δεν έχουν όρεξη για μάχη, πολύ περισσότερο το φυσικό, και οι πιστοί τότε, βλέποντας το δάσκαλο, που είχε κάνει και είχε κάνει θαύματα, συνεχώς να ασθενεί και να υποφέρει. Βλέποντάς τον, μπορούσαν να πάθουν κάτι το ανθρώπινο. Αφού δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του και έρθει να δεχθεί και εμάς να κάνει καλά το λόγο. Πάει και αυτό. Λοιπόν, όχι μόνο αυτά, αλλά και κάτι άλλο ζητούν να μάθουν αυτοί που προβάλλουν τις απορίες. Για ποιο λόγο πάλι ούτε ο ίδιος ο Τιμόθεος δεν εθεράπευσε τον εαυτό του. Ούτε ο ίδιος, μπορούσε να κάνει καλά. Ούτε ο διδάσκαλος ο Παύλος. Ούτε ο ίδιος, ούτε και ο Παύλος δεν έκανε καλά. Ενώ βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση. Ενώ δε ανέστηναν νεκρούς, έδιωναν δαίμονες και ήσαν κύριοι του θανάτου, και οι δυο άνδρες αυτοί, κύριοι του θανάτου με μεγάλη δύναμη, ένα άρρωστο σώμα δεν το θεράπευσαν. Αλλά σε ξένα σώματα και ζώντες και με το θάνατό τους έδειξαν ότι έχουν μεγάλη δύναμη και μάλιστα πολύ μεγάλη. Ένα στομάχι δικό τους ελαττωματικό δεν το θεράπευσαν. Ένα στομάχι. Και το σπουδαιότερο, ότι ο Παύλος δεν θεωρεί ντροπή μετά από τόσο πολλά και μεγάλα θαύματα που είχε κάνει, με ένα απλό λόγο έκανε τα θαύματα, γράφοντας στον Τιμόθεο να καταφύγει στη θεραπεία, δηλαδή να του συστήσει, δεν μπορούσε να το κάνει καλά. Τόσα θαύματα είχε κάνει, εδώ του λέει, ξέρεις να πεις λίγο κρασάκι. Να πεις λίγο κρασάκι. Ήξερε γιατί δεν θα πεθάνει γι' αυτό. Λοιπόν, το Παύλος, ό,τι κάνανε, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι άλλο. Η γραφή που το γράφει, το δούμε παρακάτω. Το γιατρικό του ήταν αυτό. Το γιατρικό του ήταν όχι νερό, αυτό ήταν το φάρμακο. Άλλα φάρμακα δεν υπήρχαν. Τελείωσα τη μέση. Άλλα φάρμακα δεν υπήρχαν. Λοιπόν, μπορούσε το μεγάλο φάρμακο είναι, άντε έγινε καλά, κάνε τη δουλειά σου. Το μπορούσα να είναι τέτοιο το πράγμα. Αλλά δεν ήταν αυτό το θέλημα του Θεού. Ήθελε ο Θεός κάποια άλλα πράγματα να αποκαλύψει. Κάποια άλλα που θα τα δούμε συνέχεια. Είδατε σε πόσο βάθος ρίξαμε το λόγο. Γιατί του είπε, πιες λίγο κρασί. Το προσέξατε. Ρίξε βάθος και συνεχίζει. Πως εκείνα που φαίνεται ότι εκείνο που φαίνεται ότι είναι μικρό είναι γεμάτο από πολλά ζητήματα. Το βλέπετε. Εμπρός λοιπόν να δώσουμε τη λύση σε αυτά τα θέματα. Γιατί για αυτό το λόγο κατεβήκαμε σε πολύ βάθος για να ανυψώσουμε το μυαλό μας ψηλά, να κατανοήσουμε το μέγεθος της αξίας της Αγίας Γραφής. Τι ερώτημα μπορεί να φτάσει την αρετή του Αποστόλου Τιμοθέου, ερώτημα του Ιερού Σωστόμου. Τόσο περιφρονούσε την καλοπέραση και δεν έδινε σημασία στα πολυτελή φαγητά, ώστε εκ της μεγάλης κυραγωγίας και αυστηράς νηστείας
ανάλυση. Από την πολλή συναγωγία, την αυστηρή νηστεία, χάλασε το στομάχι του. Να ασθενήσει ότι δεν είναι το εκφύσεως τι ούτως, αλλά εκ της νηστείας και υδροποσίας, επειδή είναι νερό, έβλεπε στο στομάχι του, ακούσε τον Παύλο, με ακρίβεια το φανερώνει. Το λέει ο Σαλός Παύλος. Γιατί δεν είπε απλώς να χρησιμοποιείς λίγο κρασί, δεν είπε απλώς, αλλά αφού πρώτα είπε να μη πίνεις νερό, μικέτη υδροπότη, τότε πρόσθεσε και τη συμβουλή της συνοποσίας, ίνο ο λίγο χρόνο. Πρώτα είπε να μην πίνεις νερό και μετά του είπε πιες λίγο κρασί. Οι λέξεις πλέον εφανέρωνε ότι μέχρι τότε έπινε νερό και δεν έπινε κρασί. Γι' αυτό αρρώστησε. Ποιος δεν θα εκπλαγεί με την φιλοσοφία και την εγκράτεια του Τιμωθέου? Σε αυτούς τους ουρανούς έφτασε ο Παύλος και σε ύψος τιμή ο αρατής. Ανέβηκε στον ουρανό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εκεί πήρε αποκαλύψεις από τον ουρανό. Τα μεγαλεία του Θεού είδε ψηλά επάνω και εδώ κοιτάξτε τι του λέει. Πια λίγο κρασί. Κοιτάξτε αντίθεση. Το λέει ο Χρυσόστομος. Είδε ό,τι δεν έχει δει ανθρώπινος νους στον ουρανό επάνω και του λέει πιάσε λίγο κρασάκι. Εμείς τα έχουμε για άντε τίποτα, το λέει Γραφή, και τι μας είπε σήμερα, λέει η Γραφή. Το Ευαγγέλιο τι μας είπε. Ένα κομματάκι μας αναλύει τώρα, ένα τόσο. Ένα μικρό κομματάκι αναλύει. Έλα λίγο τίποτα πάνω πάνω, για να δούμε τι είναι η Γραφή. Και αυτή τη μαρτυρία δίδει περί αυτού ο διδάσκαλος λέγον. Έστειλα σε εσάς τον Τιμόθεο που είναι τέκνο μου αγαπητών και πιστών Κυρίου. Για να δείξει, λέει ο Χρυσόστομος τώρα εδώ πέρα, το εξής. Για να δείξει πόσο μεγάλο ανάστημα ήταν και ο Τιμόθεος, γράφει στους Κορινθίους. Τον έστελνε. Σε μια εκκλησία, όπως θα πάω, στην άλλη εκκλησία, στην εκκλησία, του έδωσε επιστολή και την πήγε. Και πήγε να πάρει και. Από ό,τι διάβασα σε επιστολές, πήγε να πάρει και ένα τοπουκί της ελεημοσύνης. Το μαζεύαμε εκκλησίας, η μια και έστελνε στην άλλη. Πήγε να το πάρει για να ενισχύσει άπορους άλλων εκκλησιών. Άλλων εκκλησιών. Λοιπόν, και λέει, σας έστειλα τον αγαπητό και πιστό. Και λέει παρακάτω, διαβάσω παρακάτω και παρακάτω. Όταν δε Απόστολος Παύλος ονομάζει αυτό τέκνο, τέκνο, παιδί του, παιδί του, δικό του μέσα τον είχε, πιστό και μάλιστα τέκνο αγαπητό και μάλιστα τέκνο πιστό, αρκούν οι λέξεις αυτές να φανερώσουν όλη την αρετή του Τιμόθεου. Γιατί οι κρίσεις των Αγίων δεν γίνονται, οι κρίσεις των Αγίων, κρίση του Παύλου ήταν, ότι είναι τέκνο του, ότι είναι πιστός, ότι είναι και αγαπητός, κρίση του. Λέει, η κρίση των Αγίων δεν μεροληπτεί. Δεν λαμβάνει υπόψη του ότι είναι δικός του άνθρωπος, αλλά αυτός που είναι. Δεν θα είτε τόσο αξιοζήλευτος Τιμόθεος, εάν είναι το φυσικό τέκνο του Παύλου, όσο είναι τώρα αξιοθαύμαστος, διότι αν και καμιά σαρκική συγγένεια δεν είχε ο Παύλος με τον Τιμόθεο, δια της συγγενείας την οποία φέρει η αρετή, αυτή ήταν συγγενής από την αρετή. Δηλαδή, όσο άγιοι είναι οι άνδρες, τόσο είναι δεμένοι, όχι αδέρφια, όχι τι, είναι μεταφυτεμένοι από τον ουρανό στη γη και δουλεύουν και οι δύο σαν να είναι ένας. Κάπου λέει ο Μέγας Βασίλειος, είμαστε λέει φίλοι Χρυσόστομος Βασίλειος, Βασίλειος και Χρυσόστομος στην αρχή, και λέει είμαστε δύο σώματα αλλά είχαμε μία ψυχή. Δύο σώματα αλλά μία ψυχή. Και εδώ το ίδιο. Δύο σώματα, μία ψυχή. Ίδιος άνδρας ή πάρει στον πατέρα ή πάρει στο παιδί, μοιάζουν ακριβώς. Παύλος είσαι ο Τιμόθεος. Τιμόθεος είσαι ο Παύλος. Γι' αυτό λοιπόν λέει, και παρακάτω όλο λέει ο εις άξιός μου είναι ίσως στην αξία με εμένα.
που ανέβηκε στο τρίτο ουρανό ο Παύλος. Στην αξία ίσως. Λοιπόν, είδες ακριβώς πώς μαρτυρεί ότι είχε την ίδια ακριβώς με αυτόν αξία και προθυμία. Έπειτα, για να μην νομιστεί ότι αυτά είναι μόνο λόγια, επικαλείται ως μάρτυρας της αρετής του τέκνου του, του Σοκρατάς, λέγοντας. Γράφει λοιπόν σε επιστολή προς Φιλιππισίους, ο Απόστολος Παύλος, την πήγε την επιστολή ο Τιμόθεος και γράφει για τον Απόστολο Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος, την επιστολή του μέσα τα εξής. Την δοκιμασμένη αρετή του. Επαναλαμβάνω, ο Απόστολος Παύλος γράφει αυτά που διαβάζουμε για τον Τιμόθεο. Μεταφέρει την επιστολή και γράφει μέσα για τον Τιμόθεο. Στους Φιλιππισίους λέει, τη δοκιμασμένη αρετή του τη γνωρίζετε. Διότι σαν τέκνον που συνεργάζεται με τον πατέρα του, έτσι μαζί μου δούλευσε στη διάδοση του Ευαγγελίου. Ελάβατε εσείς, πήραν τις αρετές του, τις δοκιμασμένες και τις δοκιμασμένες ψυχής του. Όλα αυτά, για να καταλάβουμε, δύο λεξούλες, ίνο, ολίγο, προ. Τελειώσω την ενότητα και θα το κλείσουμε το θέμα. Λοιπόν, αλλά όμως, αν και έφτασε σε τόσο ύψος κατορθωμάτων, δίνει το θάρρος στον εαυτό του, αλλά κατήχε το από αγωνία και φόβο. Γι' αυτό και με μεγάλη ακρίβεια νίστευε ο Τιμόθεος και δεν έπαθε ότι οι πολλοί, οι οποίοι μόνον 10 ή και 20 μήνες αφού προσπαθήσουν στην νηστεία, αμέσως καταλήγουν όλα. Είχε τις αρρώστιες πολλές, του προκάλεσαν οι αρρώστιες, η νηστεία της αρρώστιες και δεν είπε, α, νίστευσα, σακατεύτηκα, σταματάω την νηστεία. Δεν τη σταμάτησε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τη συνέχιζε συνεχώς την νηστεία. Και χρειάστηκε να μπει στη μέση ο πατέρας του, ο Παύλος, και άκου, πια λίγο κρασάκι. Δεν είπε σταμάτησε την νηστεία, λίγο κρασί μόνο. Εσύ, Εβραίο, μη σακάτεψε τον εαυτό σου. Α, τι τάβαστε γιατρό τώρα, πήγαινε να σε γιατρό και κάνω τους υπήρους γιατρός, όπως κάνουμε εμείς. Λένε οι πνευματικοί και καλά κάνουν, σου είπα γιατρός να φας, θα φας. Τότε δεν είχε το γιατρό δίπλα, δεν το ψάχνω. Του είπε, γιατρός σου είναι να πτύσει μία σταγόνα κρασί. Δεν υπήρχαν οι γιατροί τότε. Υπήρχαν άλλα με βότανα και τέτοια. Ναι, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αλλά εκείνος κανένα από αυτά δεν έκανε. Ούτε σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Τι ανάγκη έχω στο μέλλον να νηστέψω, δεν το σκέφτηκε ο Τιμόθεος. Έγινα ανώτερος, ενίκησα τις επιθυμίες, νέκρωσα το σώμα μου, τρόμαξα τα δαιμόνια, έδιωξα το διάβολο με την αρετή μου. Μπορούσε να τα σκεφτεί αυτά ο Τιμόθεος. Νεκρούς ανέσα, λεπρούς καθάρισα, στα συχνικά δυνάμεις προξενώ το διάβολο φόβο. Τι μου χρειάζεται πλέον η νηστεία και η ωφέλειά της. Δεν τα είπε αυτά. Δεν τα είπε. Συνέχισε να κάνει νηστεία. Τίποτα από αυτά δεν σκέφτηκε. Αλλά όσο πολλά κατορθώματα αρετής είχε, τόσο περισσότερο φοβότανε και έτρεμε και αυτό το μάθαινε από το παράδειγμα του δασκάλου του. Όσο πολλά κατορθώματα έχει, τόσο φοβότανε περισσότερο. Τελειώνοντας με λόγια δικά μου ένα κομματάκι, λέει, ήξερε πολύ καλά, κοιτάξτε, συνείδηση επισκόπου και συνείδηση ιερέως μπορούμε να πούμε και συνείδηση χριστιανού, ήξερε ότι αν σκεφτότανε αυτά είναι χαμένος και το πέσιμο το δικό του δεν είναι πέσιμο του τάδε ανθρώπου μέσα από την κοινωνία και του ανθρώπου που δεν είναι κοινωνικά γνωστός. Το πέσιμο δεν θα γίνει γνωστό πουθενά. Το πέσιμο ενός επισκόπου Αγίου θα κάνει γδούπο μεγάλο,
τράνταγμα στην εκκλησία μέσα. Και επειδή φοβόταν μήπως βλάψει την εκκλησία πέφτοντας, έλεγε αγώνα συνεχή και ας πεθάνω πάνω στον αγώνα. Νηστεία συνεχώς, προσευχή συνεχώς, αγριμία συνεχώς. Δεν σταματούσε, γιατί υπάρχει διαφορά, επαναλαμβάνω, πεσήματος, να πέσει ένας απλός άνθρωπος στην αμαρτία, που το να πέσει ένα πρόσωπο που το βλέπουν όλοι και λένε κοίταξε πόσο ενάρετος είναι, κοίταξε τι μεγάλο αξίωμα που έχει, κοίταξε πόση μεγάλη αρετή έχει, άμα πέσει αυτός, πήρε ο διάβολος βάρνα πολλούς, πάρα πολλούς. Μου θυμίζει τώρα και κλείνω τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Κάποιος, κλείνω με αυτό, θα συνεχίσουμε την άλλη δόση, κάποιος λέει, πήγαινε και τραγουδούσε έξω από το παραθύρι του παπά το εξής τραγούδι. Μαύρα μάτια, μαύρα φίδια, στου παπά τα παραθύρια. Είχε κορίτσι φαίνεται ο παπάς και τραγούδαγε απ' έξω αυτό που πήγαινε να... Και σχολιάζει ο Άγιος Κοσμάς Ετωλός, ξέρετε γιατί το έκανε αυτό? Είναι έξυπνος, λέει ο διάβολος, λέει. Το έκανε αυτό για να δείξει ότι η κόρη του παπά δεν βαδίζει καλά. Για να σχολιάσει το χωριό ολόκληρο, τον παπά, όχι το κορίτσι. Ο νοήτο, έπεσε αυτός που έχει θέση πνευματική, έπεσε όλη η πόλη. Έπεσε ο αρχιεπίσκοπος, έπεσε ο κόσμος όλος. Πιάνει αμέσως και σήμερα με τα μέσα, τα έχουμε ζήσει κι άλλη φορά και τα πράγματα. Τα έχουμε ζήσει. Λοιπόν, είναι λοιπόν ο λίγο χρό. Μη κέτη υδροπότη. Αυτή είναι η συμβουλή, τη συνεχίζουμε και την άλλη φορά. Δεν σας βαστάω εγώ. Προς τι γράφει. Είναι ακριβώς μία ώρα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησε μας. Πάτρε ημών, Αγίος ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εκθέτει βασιλεία σου, γεννηθεί το όνομά σου, ως εν ουρανό και επιφυγής, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Για να δούμε διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ποια σχέση έχουν αυτά με αυτά που είπαμε στην αρχή, με τους φόρους? Αυτά τι λέγαμε, μιλιά στους φόρους. Είχε κάποια περιέργεια στη μέση. Μην τα αφήσουμε εκεί πέρα. Γιατί και εμάς μας βάζουν φόρους και διάλογοι και κουνιόμαστε. Δόξα σε ο Θεός. Στο καλό. Πέστε και σ' άλλους τώρα. Αμήν. Θα έρθει. Θα έρθει ο χειμώνας. Από αύριο λέτε. Από αύριο. Από αύριο. Ναι, ναι, πως θα έρθει. Κάνει βόλτα αλλού. Κάνε προγνώσεις χωρίς... Κάνει βόλτα αλλού. Δόξα σε ο Θεός. Δόξα να έχει ο Θεός.